Εκκλησάκι βλέπεις εκεί, εδώ άλλο, εκεί άλλο. Εμένα μέσα στο δρομοκήπιο έχουν μπει αυτοκίνητα. Στενάζουν οδηγοί και οχήματα στους δρόμους της Μεσαράς. Πρέπει να σταθούμε λίγο σε αυτά τα γεγονότα με τη βοήθεια των ειδικών, με τη βοήθεια της αστυνομίας, ίσως με τη βοήθεια συγκοινωνιολόγων. Πρόκειται για την πλέον αιματοβαμμένη περιοχή της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, στους δρόμους της οποίας χάνονται κυρίως νέοι άνθρωποι. Βασικός παράγοντας στα τροχαία είναι η έλλειψη της οδικής παιδείας από όλο τον πληθυσμό. Για το λόγο μάλιστα αυτό θα πρέπει να πούμε ότι και το Τμήμα Τροχιάς Ηρακλείου τα τελευταία χρόνια στο στρατηγικό σχεδιασμό για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων πέραν της τροχονομικής αστυνόμευσης έχει εντάξει και την ενημέρωση των μαθητών για θέματα κυκλοφοριακής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Σίγουρα αυτά είναι και οι ελλείψεις, αλλά αυτοί και ο ανθρώπινος παράγοντας. Σίγουρα δεν έχουμε την οδική παιδεία μέσα μας. Είναι κάτι που αυτό θα έπρεπε να τη φροντίσει η πολιτεία. Για μένα τα τελευταία χρόνια ο κυριότερος παράγοντας που προκαλούνται τα ατυχήματα είναι η απροσεξία από την πίεση που βιώνουμε όλοι μας και από το τρέξιμο που κάνουμε για να τα προλάβουμε όλα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στους δρόμους γύρω από την παιδιάδα καταγράφηκε περίπου το 27% των θανατηφόρων τροχαίων του 2020. Στη Μεσαρά και αναφέρομαι στο Δήμο Φεστού και στο Δήμο Γόρτινας, είχαμε το 27% των τροχαίων, όταν στο Δήμο Ηρακλείου, που ο πληθυσμός είναι 4 φορές μεγαλύτερος, από Φεστό και Γόρτινα μαζί, είχαμε μόλις το 33% του συνόλου των τροχαίων. Λίγο οι δρόμοι, οι επαρχιακοί μας δρόμοι, οι οποίοι θέλουν μια καλύτερη συντήρηση. Λίγο ότι ίσως πρέπει να είμαστε παραπάνω προσεκτικοί κι εμείς. Όλα αυτά μαζί μπορούν να δημιουργήσουν τα προβλήματα που δημιουργούν. Αν αναλύσουμε τα στατιστικά από τα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα που καταγράφηκαν το 2020, το έτος που μας πέρασε, θα διαπιστώσουμε έτσι το εξής οξύμορο. Εντός της περιφερειακής ενότητας του Δήμου Ηρακλείου σημειώθηκε το 33% των ατυχημάτων από το σύνολο των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων στο νομό Ηρακλείου. Στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου σημειώθηκαν τα περισσότερα σοβαρά τροχαία δυστυχήματα, σε ποσοστό μάλιστα που ξεπερνάει το 67% του συνόλου των τροχαίων. Είναι χαρακτηριστικό πως σύμφωνα με τον ΕΣΥ πρώτα, από τους 15 συνανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή τους το 2020 στο Ηράκλειο, οι 4 χάθηκαν στους δήμους Φεστού και Γόρτινας. Στην περιοχή αυτή ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία των πολιτών, σε συνδυασμό με την έλλειψη παιδείας, μην ξεχνάμε έτσι ότι και στις περιοχές αυτές το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών ασχολείται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία και έτσι ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών έχει τελειώσει μόλις τη βασική και την υποχρεωτική εκπαίδευση στο σχολείο, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται έτσι φαινόμενα στις περιοχές αυτές επιθετικής οδήγησης, φαινόμενα μη συμμόρφωσης στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, οδήγησης υπό την επίδραση ενοπνεύματος. Είναι πάρα πολλά τμήματα του επαρχιακού δικτύου τα οποία εφάπτονται με κατοικημένες περιοχές. Ίσως κάποιος τελευταία στιγμή να ξεφύγει, να είναι λίγο απρόσεχτος και δεν είναι δύσκολο να γίνει το ατύχημα. Ζούμε σε μια περιοχή που το οδικό δίκτυο δεν είναι το καλύτερο, δεν πληρεί τις απαραίτητες προδιαγραφές για την ασφάλεια κατά τις μετακινήσεις μας και για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να έχουμε συνεχώς αντιταμένη την προσοχή μας και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να προσέχουμε πολύ περισσότερο για να έχουμε. Και αυτό θέλω να πω στον κόσμο, ότι προσοχή, πρέπει να έχουμε πολύ περισσότερη προσοχή.